Πατέρα, τα λόγια μου σήμερα δεν είναι αποχαιρετισμός. Γιατί το είπε και ο φίλος σου, ο Φίλιππας. Αποχαιρετάμε αυτόν που φεύγει και πολλές φορές ξεχνιέται. Και εσύ είσαι εδώ και είσαι παντού. Είσαι η ρίζα και οι στιγμές. Είσαι η σκέψη και η κρίση. Η συμβουλή και το παράδειγμα. Η διδαχή και η απαντοχή. Το δώσιμο, η καλοσύνη και η ανθρωπιά. Η αγκαλιά που πάντα υπήρχε χώρος να κουρνιάσουν η λύπη και η χαρά. Είσαι ο καλός ο λόγος που είχες ακόμη και για το βασανιστή σου. Είσαι η ανωτερότητα και η ηθική που υποχρέωνε ακόμη και τον ιδεολογικό σου αντίπαλο να σε αποδεχθεί και να σε εκτιμήσει. Είσαι ο ορισμός της ειλικρίνειας και του δίκιου και γι' αυτά ακριβώς προτιμούσες να τσαλαπατηθείς παρά να τα απαρνηθείς. Είσαι ο ορισμός της πίστης στα ιδανικά και τους αγώνες μέσα από το κόμμα μας, το ΚΚΕ. Είσαι η αγωνία μας, η παιδική. Να σε δούμε για λίγο πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και να σου πούμε τι κάναμε τη βδομάδα που πέρασε. Είσαι η προσμονή μας στο προαύλιο των φυλακών Αβέρωφ και Κορυδαλλού. Να σου εκμυστηρευτούμε τα μυστικά και τις αγωνίες της αυθόρμητης παιδικής μας σκέψης. Είσαι το δώρο των γιορτών που έφτιαχνες περίταχνα για να μας δώσεις. Είσαι το ρούχο που παίρναμε αγκαλιά για να μας συντροφεύεις τις νύχτες όταν η μάνα προσπαθούσε να πείσει τους ασφαλίτες ότι δεν ξέραμε που σε κρύβουν. Είσαι το ίνδαλμα της επαναστατημένης εφηβείας μας και η αφίσα στους τοίχους των υπνοδωματίων μας. Είσαι η φωνή της συνείδησης και της λογικής που πάντα μας ορμήνευες το σωστό, αλλά πάντα μας άφηνες να πράξουμε αυτό που η κρίση μας έλεγε. Γιατί ήθελες να σταθούμε στα πόδια μας μόνες, να μας κάνεις δυνατές, αποφασιστικές. Αν πιστεύεις ότι αυτό είναι σωστό, αυτό κάνε, παιδί μου. Σου έχω εμπιστοσύνη, έλεγες πάντα σε μένα και στη Λεμονιά. Και δεν άφηνες περιθώρια δεύτερης σκέψης. Για τα νεύρα μας τσατάλια, γιατί δεν ξέραμε αν ήταν απαγόρευση ή αποδοχή. Είσαι η φωνή της ανθρωπιάς και της καλοσύνης, που δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους, που άριστος ήταν ο εργάτης και ο βιοπαλαιστής, γιατί είσαι ο ορισμός του κομμουνιστή. Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε αντίο σε έναν διαχρονικό μαχητή της ζωής και του πάντα? Πώς μπορούμε να πούμε αντίο σε έναν άνθρωπο που κατάφερνε να υποτάσει το εγώ στο εμείς, σε έναν άνθρωπο που με το παράδειγμά του, με τη στάση ζωής του, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε μέρα, από το μικρό στο πιο μεγάλο, αναδείκνυε αξίες και ιδανικά. Και όταν σε ρωτούσαν πώς έφτασες στα 102 χρόνια, όρθιος, μάχημος, χαμογελαστός, η απάντησή σου αυθόρμητη και περιεκτική. Έφαγα πολύ αγάπη. Και η σημερινή μας μάζοξη, πατέρα, το αποδεικνύει. Δεν ήρθαμε λοιπόν εδώ για να αποχαιρετήσουμε τον αιώνα σου, πατέρα. Ήρθαμε να δεσμευθούμε για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ήσουν, είσαι και θα είσαι η εμπνευσή μας και ο φάρος μας, η πηξίδα και ο δρόμος μας, η αφετηρία, η αναφορά και το μέλλον μας, ο πατέρας και ο σύντροφός μας.